Αυτό ζει τρώω. Τρώω πραγματάκια, ξέρει. Τρώω και ψεύδεσαι και τρώω. Είμαι έγκυος. Αχ, συγγνώμη. Σε ποιο μήνα? Τέταρτο. Και για πες. Τι έχει βάλει εδώ κάτω? Είναι κοιλιά. Χριστέ μου. Μαξιλάρι έχει βάλει, παιδί μου. Είναι κοιλιά. Α, είναι κοιλιά. Και. Λοιπόν, εγώ είμαι σε ένα press conference. Mm-hmm. Έχω κάνει costume design. Ήμουν υπεύθυνη για το costume design σε μία ταινία μικρού μήκους. Ωραία. Και τώρα κάνουμε ένα press conference, στυλ συνέντευξη. Είμαι σε εσωτερικό χώρο, κάθομαι κάπως έτσι. Πώς κάθονται οι κριτές μας. Ωραία. Και μιλάω για την ταινία, η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και φοράς και το μπουτάκι στο φλάτι, γιατί ως γιατί Αιγίος πρέπει να προσέχεις. Δεν μπορώ να βάλω τα κούνια, εννοείται. Μπράβο. Ωραία. Πώς το σκέφτηκες αυτό με την εγκυμοσύνη? Πιστεύω ότι, καταρχήν έχουμε πολλές γυναίκες που μας παρακολουθούν, mm-hmm. που είναι έγκυες. Θεωρώ ότι μια γυναίκα όταν έγκυος είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα συμφωνήσω. Και είναι και πολλές που προβληματίζονται. Να βάλω αυτό, θα φανώ έξτρα, να μην βάλω αυτό. Και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε, άμα το νιώθουμε θα το βάλουμε. Και έγκυος να είμαστε. Ωραία. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Άρεσε μάλλον και το κόνσεπτ, άρεσε και το look στις περισσότερες συμπαικτρίες σου. Έρι, αρετή, τρία ράκια και εσύ, Μαρία. Για να δούμε. Γιατί, αρετή? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η εγκυμοσύνη της ταιριάζει. Φανταστική εγκυμοσύνη. Θα άλλαζα σίγουρα το παπούτσι. Θα φορούσα κάτι διαφορετικό, σε άλλο χρώμα. Αθλητικό, ας πούμε, εννοείς. Όχι, σε μποτάκι, σε άλλο χρώμα. Τι λες γι' αυτό? Όχι, το παπούτσι μου δεν θα το άλλα. Πες μου ένα χρώμα, ένα παράδειγμα. Ένα γκρι. Ένα λευκό. Ένα ταμπά καφέ. Κάτι άλλο. Όχι, ένα γιούς πιο πολύ, ναι. Άρα τι, κάτι άλλο? Μου αρέσει. Α, μόνο για τα παπούτσια δύο βαθμούς? Όχι δύο βαθμούς, μου αρέσει η συνολική της εικόνα και της έβαλα ένα τρία. Μου λες ότι μου άρεσε και έβαλα τρία. Οι δύο βαθμοί που πήγανε, παπούτσια ας πούμε τώρα που είπες ότι θα θέλεις κάτι άλλο και μόνο γι' αυτό δηλαδή. Μου λείπει και ένα πανωφόρι, θα ήθελα και ένα πανωφόρι. Είμαι σε εσωτερικό χώρο, είμαι σε φάση συνέντευξης. Δεν είμαι έξω. Εγώ θα ήθελα και ένα πανωφόρι, θα μου άρεσε. Μου λείπει από την εικόνα. Αλλά σε γενικά πλαίσια μου αρέσει. Δεν έχω ξετρελαθεί. Μου αρέσει το κόνσεπτ και μου αρέσει πολύ το φόρεμα και τα αξεσουάρ που έχει χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ειρήνη, εσύ έβαλες 4. Ναι, τρελαίνομαι για τα accessories που βάζεις. Like, μου θυμίζεις Cleopatra σήμερα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Like, επειδή είπες πριν που θα καθόσουν σε ένα τραπέζι, φαίνεσαι πολύ fancy, ωραίο. Like, μου αρέσει που το έχεις σκεφτεί εδώ πάνω και μου αρέσει τα bangles, το λαιμό, το σκουλαρίκι, το μαλλί σου. Πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. So, thank you, darling. You're welcome. 3,7 ο μέσος όρος από τις μπαικτριές σου, Jenny Jenny. Και πάμε προσεκτικά. Όταν γεννήσω αυτό θέλω να μου το δανείσεις. Εντάξει, 5 ευρώ. Λέω τώρα εγώ. Πάμε. Hello. Γεια σας. Oh, hi. Helen. Me. Yes. Oh. Δεν έχεις κάτι άλλο από πάνω, είσαι μέσα στο εσωτερικό χώρο. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Και τσάντα. Κοίταξε να δεις. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία πρόταση. Γελάει. Τι να κάνω, γελάω. Ναι, εντάξει, γελάει. Θα το πει εκείνος λίγο γιατί γελάει και έχει δίκιο, γιατί είναι μια εικόνα όχι ισορροπημένη σε σχέση με την τσάντα. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία. Μια γυναίκα θα σου βλέπει στον καναπέ. Και είναι 3 μηνών, 4 μηνών, 5 μηνών. Και είναι όπως είσαι εσύ. Είναι το στυλ το οποίο δεν φοράνε τα κλασικά ρούχα εγκυμοσύνης. Και είναι γυναίκες πιο trendy, πιο τολμηρές, πιο φασιονίστες κτλ. Κτλ. Πολύ ωραίο κολλιέ. Πολύ ωραίο χρώμα κραγιών σχέση με το πράσινο που φοράς. Πολύ ωραίο βραχιόλι. Πολύ ωραίο το μποτάκι η αρβιλίτσα με το σκίσιμο και το φόρεμα. Πολύ ωραίο μανίκι. Τι πανωφόρι θα έβαζα και τι τσάντα. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να έχετε ολοκληρωμένες εικόνες. Όχι για να σας την πούμε, ούτε για να κάνουμε κουβέντα χωρίς λόγο και χωρίς νόημα. Εντάξει, τώρα,
από τη θέση δική μου, που ενδεχομένως να ήξερα τι να πάρω πανωφό, τι πανωφόρη να πάρω και τι τσάντα, και βλέποντας αυτό μόνο ως κριτής, σου λέω ότι είναι η πιο ωραία εμφάνιση σου, είναι η πιο ωραία ιδέα σου. Μου αρέσεις πάρα πολύ, δεν θα άλλαζα τίποτα απολύτως. Απλά θα πρόσθετα πανωφόρη και τσάντα, για να είσαι το απόλυτό μου πέντε. Είναι πολύ σοβαρά τα δύο αξεσουάρ που λείπουν, έτσι, ενδυματολογικά δηλαδή, αλλά είσαι πάρα πολύ δυνατή. Θα σου βάλω τέσσερα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση και μου αρέσει πάρα πολύ που φαίνεται τόσο πολύ η κοιλιά σου, η ψεύτικη κοιλιά σου. Τζένι, τέσσερα από την Έλενα. Πάρα πολύ ωραία. Χάρη, εσύ τι λες? Αν τόνιζες κι άλλο την κοιλιά, θα έπαιρνες πέντε σίγουρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά συμπίπτει το θέμα με το look. Δηλαδή, εμένα με πείθησε 100% ότι είσαι ενδυματολόγος. Είναι το μαλλί, είναι τα χείλια, είναι το περιδέρεο που έχεις, το κομμάτι αυτό στο λαιμό. Και φυσικά χαίρομαι για έναν ακόμα λόγο, ότι βρίσκεσαι ενδιαφέρουσα. Θα συμφωνήσω και εγώ, σου βάζω ένα μεγάλο νούμερο. Τι θέμα έχει η ταινία? Ιστορική. Είναι ιστορική, ναι. Καλά, όπως και να έχει, αυτό το φίλτρο που έβαλες επάνω, ότι είσαι μια ενδυματολόγος, μπορείς να έχεις τη δική σου προσωπικότητα και με πείθεις σίγουρα. Τέσσερα. Και από τον Χάρη τέσσερα, Τζέμι. Για να δούμε ο Στέλιος. Στέλιο, έχει δύο τεσσάρια. Ναι, σε έχει γλυκάνει η εγκυμοσύνη. Μου ταιριάζει και εγώ. Μπήκα πολύ στο ρόλο και ποιο να πει την κοιλιά μου έτσι. Πολύ. Ωραία. Ο λόγος που σήμερα είσαι έγκυος είναι για να μας δείξει ότι οι εγκυμονούσες μπορούν να φοράνε στενά. Οι εγκυμονούσες φοράνε έτσι κι αλλιώς. Ότι κάτι η μόδα στενό δεν σταματάει ποτέ. Α, ποιος είναι ο λόγος της εγκυμοσύνης εννοώ? Θέλω να μιλήσω σε αυτές τις γυναίκες που είναι στον καναπέ και μας βλέπουν, ναι, και βαριούνται. Έχω μία αδερφή που έχει κάνει τρία μικρά αγοράκια. Τέλεια. Το ένα πίσω από το άλλο και πάντα έχει πρόβλημα. Δεν ήθελε να βάλει κάτι έξτρα. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτές τις γυναίκες ότι να μην φοβούνται να βάλουν κάτι έξτρα μόνο και μόνο επειδή είναι, έχουν ανέβει κάποια κιλά. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Καταρχάς, τα κιλά της εγκυμοσύνης είναι κιλά χαράς, γιατί προσμένουν ένα χαρμόσυνο γεγονός. Σίγουρα, αλλά πολλές γυναίκες δεν αισθάνονται καλά με αυτό. Καλά, ισχύει έχει ψυχολογία αυτό και ναι, όλα. Συγνώμη, ισχύει αυτό, ναι, ναι, όχι. Ως γυναίκα το λέω. Ναι, ναι. Όμως και εγώ ξέρω από φίλες που είναι μέσα στα νεύρα. Σαν εμένα. Σαν εσένα γενικώς δεν είσαι έγκυος στην πραγματικότητα. Σκέψου να μείνεις τι έχει να γίνει. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, πλάι κάνουμε. Θα είμαι μια πολύ επικίνδυνη, αγκρέσιμη έγκυος. Πιστεύω ότι όταν εσύ μείνεις έγκυος πρώτα με το καλό πρώτο Θεός, πρέπει λίγο να σε εκδηλώσουν. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα εφαρμοστά ρούχα στις εγκυμοσύνες. Το βρίσκω πολύ γλυκό μια γυναίκα όταν είναι έγκυος να το δείχνει. Και χαίρομαι για την επιλογή του ρούχου αυτού πάρα πολύ. Τώρα, η ενστάση μου είναι η εξής. Ενώ τα κοσμήματα και το κεφάλι σου σαν μια σύγχρονη Κλεοπάτρα μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή λοιπόν θα μιλάς, είναι τόσο εκτυφλωτικό αυτό το κολιέ που εμένα εδώ και ώρα με κουράζει μόνο που σε κοιτάω. Άρα ενδεχομένως να μην είναι σωστή επιλογή, γιατί και εκεί, και εδώ έχουμε πολύ ωραία φώτα, και εκεί που θα μιλάς θα φωτίζεσαι πολύ, και αυτό κάνει μια αντανάκληση που είναι λίγο κουραστική για κάποιον που μιλάει. Είναι κουραστική για αυτόν που παρακολουθεί αυτόν που μιλάει. Μετά, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτή η επιλογή παπουτσιού, γιατί ενώ έχεις ανεβάσει ένα ψιλοαδιάφορο φόρεμα, θα έλεγα, και συνηθισμένο, το έχεις ανεβάσει πάρα πολύ με τα κοσμήματα του μακιγιάς και το αυστηρό σου καρέ, και έχεις δώσει πολύ ωραία δυναμική λοιπόν στο φόρεμα, το έχεις γιώσει χωρίς λόγο με αυτά τα παπούτσια. Είναι, αυτά τα παπούτσια μου κάνουν μια εικόνα τύπου θα τα βάλω για να είμαι cool. Και όλο το υπόλοιπο είναι πολύ Grande λαμπρό. Αυτό είναι λίγο Σκανδινάβιαν. Είναι πολύ συνηθισμένο το να φοράει μια γυναίκα μια αρβίλα, ένα αθλητικό και από πάνω. Γιατί από εκεί που έρχομαι, ας πούμε, από εκεί που μένω. Και στην Ελλάδα είναι... το κάνουμε, ξέρεις. Σίγουρα, πάρα σίγουρα. Πολλές. Πάρα πολλές. Σίγουρα. Ναι. Οξυγέννη το λέω, δηλαδή, ναι, δεν έχει στην Ελλάδα, ναι, τελευταία είναι χρόνια. Και εδώ πια είναι κάτι πολύ κανονικό, δηλαδή είναι μια πρόταση αυτό. Ενώ και παγκόσμια, γιατί ξέρεις με την πληροφορία, με το ίντερνετ, με τα social κτλ. Οι εικόνες, ναι, ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, σαν εικόνα, δεν μας φέρνεις κάτι από τη Σκανδιναβία. Είναι κάτι κανονικό.
Εγώ λοιπόν βλέπω την εικόνα να κατεβαίνει με αυτά τα παπούτσια. Όχι να γίνεται cool, να την αποδυναμώνεις. Εγώ δεν τα διάλεξα αυτά τα παπούτσια για να γίνω cool. Αλλά? Μου αρέσει το contrast που γίνεται. Δεν ήθελα να βάλω ένα ζευγάρι παπούτσια για να γίνω cool. Δηλαδή φορά τόσο άλλα πράγματα. Ξέρεις, απλά ήθελα αυτή το contrast. Το πάνω έχει χτιστεί διαφορετικά και η κόντρα είναι πολύ λίγη και το αποτέλεσμα ότι κλέβει από την πάνω εικόνα. Δεν έρχεται σε ισορροπία. Και είσαι και εγκυμόνουσα σήμερα, δηλαδή είσαι για την κοιλιά. Και αυτό με τη τσάντα και το πανοφόρι στα είπε η Έλενα γιατί τα θέλουμε. Δεν είναι γιατί θέλουμε να τα ζορίζουμε και να τρέχετε στα μαγαζιά και. Θέλουμε την εικόνα ολοκληρωμένη γενικά για να βοηθάμε τις τηλεθεάτρες να ταυτίζονται μαζί σας και να παίρνουν ιδέες. Λοιπόν, για μένα είναι δύο. Τζένι μου, 13,7. Πάρα πολύ καλά, τελικός βαθμός για σήμερα. Ναι. Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.